Σας έχω έναν εξαιρετικό κύριο, τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος είναι μηχανικός, απόφυτος του MEP και διδάκτορας. Κυρίως όμως ο κύριος Κολοβός υπήρξε για χρόνια διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στη Βόρειο Ελλάδα και μάλιστα στο πιο κρίσιμο, θα έλεγε κανείς, χώρο, στο λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να είστε καλά κύριε Κολοβέ. Θέλω πριν απ' όλα να μου σχολιάσετε αυτή την τελευταία εξέλιξη που φαίνεται, αν είστε γνώστης κι εσείς, ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι αποφασίζουν ότι δεν πληρώνουν όπως θέλει ο Πούτιν, άρα είναι πολύ πιθανό να κλείσουν οι στρόφιγγες. Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε? Εάν κλείσουν οι στρόφιγγες θα έχουμε διακοπές ρεύματος. Είναι εντελώς ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει επάρκεια αερίου. Εδώ και μέρες οι λιγνητικές μονάδες είναι σβηστές προκειμένου να συγκεντρώνεται απόθεμα, που είναι μια εντελώς αστεία αντιμετώπιση του θέματος και δείχνει ότι η πολιτεία έχει χάσει τον έλεγχο της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και τα χειρότερα είναι εντελώς μπροστά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει λογική και δεν θα έχουμε διακοπή της ροής του αερίου. Μισό λεπτό. Λέτε είναι σβηστές οι λιγνητικές μονάδες για να συγκεντρώσουν απόθεμα. Αυτό είναι λάθος? Καταρχάς είναι εκτός δηλαδή του ενεργειακού μείγματος αυτή τη στιγμή? Ναι, δούλευε τις τελευταίες μέρες, δούλευε μόνο η μονάδα 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή ανεβαίνει κι άλλο. Δεν πέφτει. Μα έτσι κι αλλιώς η τιμή θα ανεβαίνει συνεχώς. Προφανώς, αλλά... Με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας, η ημερήσια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται στο χρηματιστήριο από την τελευταία μονάδα που μπαίνει στο σύστημα. Η τελευταία μονάδα είναι πάντα μονάδα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Το φυσικό αέριο είναι στα ύψη και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί λέτε ότι είναι λάθος όμως να δημιουργείς απόθεμα αυτή τη στιγμή? Πρώτον, γιατί η χωρητικότητα της αυλής αποθήκευσης λιγνίτη, ναι, δεν είναι απεριόριστη. Οι αυλές αποθήκευσης λιγνίτη έχουν μια χωρητικότητα για 20 βαριά 30 μέρες, αν γεμίσουμε και τα χωράφια ολόγυρα από τον σταθμό. Μετά τις 30 μέρες τι θα συμβεί? Διότι δεν συζητάμε για έκτακτες καταστάσεις, αλλά για καταστάσεις που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Σωστό αυτό. Άρα λέτε ότι σε επίπεδο αποθεμάτων και ενεργειακής ασφάλειας έχουμε θέμα? Ασφαλώς και έχουμε θέμα. Άρα για σας, αν δεν λυθεί το θέμα με το φυσικό αέριο, το ρωσικό, το τεχνικό που λένε οι Ευρωπαίοι, είναι εκ των όνων κάνευ ότι πάμε σε διακοπές ρεύματος το καλοκαίρι και σας ρωτώ γιατί προσδοκά πολλά η ελληνική οικονομία από την τουριστική περίοδο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό? Ναι, τουριστική περίοδο με διακοπές ρεύματος, όπως είχαμε πριν από χρόνια ένα καλοκαίρι στην ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού τη Σαντορίνη, που έτρεχαν να κουβαλήσουν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με πετρέλαιο, μήπως και καταφέρουν να δώσουν ρεύμα στη Σαντορίνη μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά κύριε Κολοβέ, εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί και πετρέλαιο να βρεις και φυσικό αέριο να βρεις, με την τιμή που είναι, θα είναι ασύμφορο για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ενέργεια, είτε είναι ξενοδοχειακές είτε επιχειρήσεις. Καλά το καταλαβαίνω? Πολύ καλά το καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι απλά ασύμφορο, θα είναι εξοντωτικό για τους καταναλωτές. Διότι προκειμένου να υποκαταστήσουν την έλλειψη του φυσικού αερίου, ετοιμάζονται να καίνε πετρέλαιο. Πετρέλαιο και με όλα τα χρόνια στα μη διασυνδεμένα νησιά και όλοι οι Έλληνες πληρώνουμε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τώρα δηλαδή τι θα γίνει? Θα καίμε πετρέλαιο και θα πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την υπηρετική χώρα? Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Άρα εδώ κατά τη γνώμη σας αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός ενεργειακής ασφαλείας? Ασφαλώς και δεν υπήρχε, διότι πήγαν και κρέμασαν, κλείνοντας τον λιγνίτη, πήγαν και κρέμασαν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας αποκλειστικά στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα 100% εισαγόμενο καύσιμο. Και έρχεται η ώρα τώρα που υπάρχει απειλή να κλείσει η Ιβάνα και πώς θα υποκατασταθεί το φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει το 40% περίπου του μείγματος της ηλεκτροπαραγωγής. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης. Μάλιστα. Το δεύτερο κεντρικό, γιατί θα πάω μετά στα τιμολόγια και στη διαβούλευση, έχετε να πείτε πολλά, σήμερα θα σας κρατήσω, σας το λέω. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι σήμερα εγκαινιάζεται, προσέξτε,
τη διατύπωση, η έναρξη των εργασιών της μονάδας FSRU στην Αλεξανδρούπολη από 4 πρωθυπουργούς. Η κυρία Φωκιανού και ο κύριος Σταμπολής προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή, σε αντιθέσεις, είπαν ότι εμείς αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Να εγκαινιάζεται η έναρξη εργασιών. Έχουμε δει ότι εγκαινιάζεται η έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας, μιας επιχείρησης. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία έναρξη εργασιών που έχει καθυστερήσει 9 χρόνια και το ερώτημα με την εμπειρία που έχετε είναι αν λύνει το ενεργειακό όπως ακούγεται στη χώρα μας και σε άλλες 3 χώρες. Κοιτάξτε, το να εγκαινιαστεί η μονάδα της Αλεξανδρούπολης αντιστοιχεί στην πολιτική του μυστριού που είχαμε τα παλαιότερα χρόνια. Μα δεν εγκαινιάζεται μονάδα, εγκαινιάζεται έναρξη εργασιών για μονάδα. Ναι, είναι το αντίστοιχο της θεμελίωσης. Μάλιστα. Θα πάνε να βάλουν με το μυστρί το τσιμέντο. Αν ήταν στην υπηρετική χώρα θα έβαζαν την πλάκα που έλεγε θεμελιώθηκε επί Πρωθυπουργίας τάδε. Μάλιστα. Παλαιότερα ναι. Οι μεγαλύτεροι ίσως θυμούνται και κάποιον που έτρεχε με το μυστρί για να θεμελιώνει έργα από εδώ και από εκεί. Το Στυλιανό Πατακό, γιατί ζορίζεστε πατριώτης μας ήταν. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να καλύψει ενεργειακά? Διότι ακούω τους γνώστες στο χώρο αυτής της αγοράς ότι ούτε αυτά μπορούν να καλύψουν, ή ακόμη και αν καλύπτουν, το θέμα είναι με τι τιμή καλύπτουν, ούτε ο ΤΑΠ μπορεί να καλύψει όταν το 80% του ΤΑΠ θα καταλήγει στην Ιταλία. Κοιτάξτε, είναι θέμα ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης. Ακόμα και αν κάνει κανείς αποθηκευτικούς χώρους, δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει επαρκής προσφορά για να γεμίσει αυτούς τους αποθηκευτικούς χώρους. Διότι η υποκατάσταση του φυσικού αερίου των αγωγών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Συνεπώς θα υπάρχει ζήτηση σε όλη την Ευρώπη. Και δεν υπάρχει επαρκής προσφορά αυτή τη στιγμή υγροποιημένου φυσικού αερίου, επομένως μένει να δούμε κατά πόσον και, ακόμα και όταν θα γίνει αυτή η αποθήκη θα έχει υλικό για να γεμίσει. Και μιλάμε πάντα για εισαγωγές, στην τιμή που είναι αυτή τη στιγμή είναι ασύμφορες για τον πολύ κόσμο και τις επιχειρήσεις. Πάντα για εισαγωγές, πάντα με πανάκριβο υγροποιημένο αέριο, και βεβαίως θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αυξημένη ζήτηση αερίου έχει οδηγήσει στα ύψη την τιμή του κάρβουνου στη διεθνή αγορά. Α, δηλαδή συμπαρασύρει λέτε. Βεβαίως. Γιατί όποιος το κατέχει με μια έννοια είναι πολύτιμο να το κατέχει. Βεβαίως. Έχουν η τιμή στο Newcastle της Αυστραλίας έχει εκτοξευθεί στα ιστορικά υψηλά. Έχει κάνει τρομερό ρεκόρ. Μάλιστα. Εμείς πάντως με το λιγνίτι όπως λέτε αυτά κάναμε. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο επ' αυτών και θα έρθω μετά ειδικά στο άλλο, γιατί το έχετε ψάξει και έχετε μετάσχει στη διαβούλευση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για ενεργειακή αυτάρκεια, που θα έπρεπε να είναι θέμα στρατηγικής ασφάλειας εξ αρχής, δεν βλέπω να γίνεται, πέραν από την πρωθυπουργική εντολή να πάμε πιο γρήγορα, δεν βλέπω να γίνονται ουσιαστικά βήματα για το πώς θα αξιοποιήσουμε το δικό μας ενεργειακό πλούτο. Ουδείς ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί στη χώρα. Ενδιαφέρονται μόνο για το πώς τα χρήματα των καταναλωτών θα καταλήξουν στις συγκεκριμένες τσέπες. Το Μέγα Σάββατο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κίρτσος, είπε πως το σύστημα... Πρώην Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ. Κύριε Κολοβέ, με ακούτε, μισό λεπτό. Πρώην. Έχει αποπενθεί από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αποπενθεί, αλλά εκλέχθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι, σωστά. Επαναλάβετε τώρα. Ξέρει καλύτερα από όλους μας το πώς λειτουργεί και η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά και πώς λειτουργεί και το πολιτικό σύστημα. Το Μέγα Σάββατο λοιπόν ανέβασε στο Twitter μια ανάρτηση που έλεγε ότι με τους χειρισμούς η κυβέρνηση στο ενεργειακό δημιούργησε, στο φυσικό αέριο, δημιούργησε 2 νέους δισεκατομμυριούχους. Τον έναν τον τρέχουν Μητσοτάκης Γεραπετρίτης και τον άλλον τον τρέχουν Μητσοτάκης και Ντόρα. Και βεβαίως οι γνώστες των ενεργειακών ξέρουν και πολύ καλά για ποιους χτυπάει καμπάνα. Και το θέμα δεν είναι το για ποιους χτυπάει καμπάνα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα δισεκατομμύρια βγαίνουν από τις δικές μας τσέπες για να καταλήξουν στις δικές τους. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως, είναι μια φτωχοποίηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ναι, προκειμένου κάποιοι να πλουτίσουν. Πάντως, κύριε Κολοβέ, επειδή είστε γνώστης και χρόνια στο χώρο,
όλη αυτή η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων, του χρηματιστηρίου κτλ. Δεν ξεκίνησαν σήμερα. Δηλαδή, εμείς φιλοξενήσαμε και δηλώσεις υπουργών προηγουμένων κυβερνήσεων που μας λέγανε ότι με αυτά τα χρηματιστήρια θα, στον ανταγωνισμό θα πέσουν οι τιμές. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Αυτά είναι μυθεύματα που τα λένε προκειμένου να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πουθενά ο ανταγωνισμός δεν έριξε τις τιμές. Το είδαμε για παράδειγμα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, όπου οι τιμές στην ελληνική αγορά έχουν μείνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με, με τις τιμές για παράδειγμα στη Ρουμανία, που είναι ένα βαλκανικό κράτος, όπου οι ταχύτητες του ίντερνετ καταρχήν ήταν από το 2013 απείρως υψηλότερες από τις σημερινές τιμές, από τις σημερινές ταχύτητες που έχουμε στην Ελλάδα, και σε πολύ εξαιρετικά πολύ χαμηλότερες τιμές. Τώρα θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταρχάς δύο χρηστικές πληροφορίες, αν έχετε γνώση. Ο φίλος ο Φώτης εδώ έστειλε ένα μήνυμα στους ακροατές και από ό,τι φαίνεται είναι εντός του χώρου, ότι σε όλους τους παρόχους μπορούμε κάθε μήνα να δίνουμε τις μετρήσεις του ρολογιού μας, ώστε να μην παίρνουν έναντι λογαριασμούς που είναι κατ' εκτίμησή τους, γιατί οι εταιρείες όπως λέει βγάζουν αυθαίρετα τους έναντι, επειδή χρειάζονται ρευστό. Ακόμη και στη ΔΔΕ μπορούμε να δίνουμε τις μετρήσεις στο site του ΔΔΕ. Ισχύει αυτό? Αυτό από όσο ξέρω ισχύει, για τον λόγο ότι η καταμέτρηση των ρολογιών γίνεται από τον ΔΔΕ. Δεν γίνεται από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, γίνεται από τον ΔΔΕ. Mm-hmm. Και πάρα πολλά ρολόγια είναι μέσα σε αυλές, με σκυλιά λιμένα, σε κλειστές πολυκατοικίες που δεν ανοίγουν τις πόρτες. Επομένως βγαίνει λογαριασμός έναντι και κατ' εκτίμηση με βάση τις προηγούμενες καταναλώσεις. Ωστόσο αυτό δεν είναι αναγκαστικά πρόβλημα, είναι μόνο πρόβλημα εάν φουσκώνεται πάρα πολύ ο έναντι λογαριασμός σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση. Το γεγονός ότι ο συνήγορος του καταναλωτή λέει ότι έχουμε φουσκωμένους λογαριασμούς σε τρία πανωτά πορίσματα, σας προβληματίζει? Ο συνήγορος του καταναλωτή έχει αργήσει πάρα πολύ να ασχοληθεί με το τι συμβαίνει στον ηλεκτρισμό. Αποτηράει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού πιο γρήγορο, τον βρίσκω εγώ 2 χρόνια. Με συγχωρείτε δηλαδή, θα διαφωνήσω εγώ μαζί σας. Τουλάχιστον 2 χρόνια έχει βγάλει 3 πορίσματα. Οι άλλοι 2 ακόμη περιμένουμε τα πορίσματά τους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι μέρος του προβλήματος της ακριβής ενέργειας, ενώ θα έπρεπε να είναι μέρος της λύσης. Αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο και φαίνεται από την διαβούλευση που έκανε πέρυσι το καλοκαίρι για τον μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας, όπου τα έβρισκε όλα καλά, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει το πρόβλημα. Εγώ βλέπω εδώ και μου έχετε εγχειρήσει, οφείλω να πω, ένα υπόδειγμα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από πέρυσι, στην οποία αποφασίσατε να γράψετε εσείς. Και μου κάνει εντύπωση, και θα ξεκινήσω από αυτό για να πάω στα άλλα μετά, κύριε Κολοβέ μου, ότι λέτε πως αυτή η δημόσια διαβούλευση χρησιμοποίησε, προσέξτε για τους ακροατές το λέω, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή του Ελληνικού Κράτους, ως γλώσσα για τη διαβούλευση, κύρια, την αγγλική γλώσσα. Είναι έτσι? Μα έτσι ακριβώς είναι. Στις 16 Ιουλίου του 2021 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο στα αγγλικά για τον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με προθεσμία διαβούλευσης μέχρι τις 22 Ιουλίου, 5,5 μέρες ουσιαστικά. Σε αυτήν τη διαβούλευση συμμετείχα, έστειλα τις απόψεις μου. Ναι. Δεν μάθαμε ποτέ τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή συνήθως ανεβάζει και τις απόψεις των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Δεν μάθαμε τίποτα και σε όλο αυτό το διάστημα από τον Ιούλιο του 2021 η αγορά ηλεκτρισμού πάει από το κακό στο χειρότερο και τα πρωτοφόλια των καταναλωτών αδειάζουν καθημερινά όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό σας είπα ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που υποτίθεται ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, έχει καταλήξει να είναι μέρος του προβλήματος, ενώ θα έπρεπε να είναι μέρος της λύσης. Για να καταλάβω κάτι, σε αυτή τη διαβούλευση των 5,5 ημερών μπορούσε οποιοδήποτε να λάβει μέρος? Μπορούσε οποιοδήποτε, εφόσον το είχε πάρει είδηση. Μάλιστα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο παππούς από τα Νόγια, ο παππούς από το Οροπέδιο, ήθελε να λάβει μέρος, αλλά δεν ήξερε αγγλικά, θα έπρεπε να πάει σε μετάφραση? Φυσικά. Μάλιστα. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Τώρα, γιατί θεωρείτε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που θα έπρεπε κανονικά να παίζει κομβικό ρόλο στη λύση του προβλήματος, θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, τελικά είναι μέρος του προβλήματος?
Γιατί είναι μέρος του προβλήματος? Γιατί καταρχήν το κείμενο το οποίο ανέβασε παρήγαγε το κυβερνητικό αφήγημα για το πώς θα είναι η αγορά ενέργειας με βάση το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, χωρίς να προτείνει κάποια σύσταση διαφοροποίησης του εθνικού σχεδίου. Από εκεί και μετά η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού πάσχει θεμελιωδώς στο σχεδιασμό της, για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι μια αγορά ελάχιστων εναλλακτικών επιλογών και ουσιαστικά είναι μια ολιγοπωλιακή κατάσταση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Από τη στιγμή που απέκλεισαν τον εγχώριο λιγνίτη με την πολιτική της άρων-άρων απολιγνητοποίησης, η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής απέμεινε το 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο. Διότι ενώ στα μη διασυνδεμένα νησιά είναι το αξιόπιστη λύση είναι μόνο το πετρέλαιο. Και τα δύο αυτά καύσιμα, και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, είναι 100% εισαγόμενα. Τώρα εντάξει, ο πρίνος βγάζει κάτι ελάχιστα. Και βεβαίως δεν κάνουμε και έρευνες για να αποκτήσουμε εγχώριο φυσικό αέριο ή να αποκτήσουμε εγχώριο πετρέλαιο. Και υποτίθεται ότι μας λένε διαρκώς για ΑΠΕ, γεμίζοντας τις βουνοκορφές της πατρίδας μας με ανεμογεννήτριες και τις πλαγιές και τα χωράφια με φωτοβολταϊκά, αλλά αυτά είναι εντελώς αναξιόπιστα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το μας το έχει πει και ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ και μας το έχει πει ακόμα και μας το έχουν πει τα ομηρικά έπι με την ιστορία της θυσίας της Ιφηγένειας στην Αυλίδα που δεν φυσούσε για μέρες, για μήνες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, για να ξεκινήσει ο στόλος των Αχαιών για την Τρία. Άρα λέτε ότι είναι μια μορφή ενέργειας στοχαστική, η οποία δεν έχει μια σταθερότητα στο σύστημα και ακόμη τεχνολογικά δεν έχει λύσει το ζήτημα της αποθήκευσης. Ναι, τεχνολογικά δεν λύνεται το ζήτημα της αποθήκευσης. Ακόμη, θα πω εγώ. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα το λύσουν, αλλά αυτή... Η αντιλυσιοταμίευση, δηλαδή η ανάπτυξη υδροηλεκτρικών, όπου θα αποθηκεύουμε νερό αντλώντας το... θα το αποθηκεύουμε σε μια πιο ψηλά ευρισκόμενη λίμνη, για να το κατεβάσουμε σε μια πιο χαμηλή λίμνη όταν θα το χρειαστούμε. Και να παράγουμε ρεύμα με αυτόν τον τρόπο. Άρα και εδώ υπάρχει οικολογικό θέμα. Ναι, έχουμε ένα έτοιμο υδροηλεκτρικό εδώ και 20, πάνω από 20 χρόνια, το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Στα Τρίκαλα. Το οποίο το έχουμε στα Τρίκαλα, το οποίο το έχουμε πληρωμένο και δεν το βάζουμε να δουλέψει, διότι αν θα το βάλουμε να δουλέψει θα περιορίσει την κατανάλωση φυσικού αερίου. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Άρα με βάση αυτή τη διαβούλευση, αλλά όχι μόνο, τι θα έπρεπε να κάνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας για να μην είναι μέρος του προβλήματος, κύριε Κολοβέ? Καταρχήν η ρυθμιστική αρχή ενέργειας δεν κάνει μόνη τις μελέτες. Η ρυθμιστική αρχή αναθέτει σε μελετητές. Και τη μελέτη για το σχέδιο της αναπροσαρμογής της αγοράς, αναδιάρθρωσης της αγοράς, την ανέθεσε στην ομάδα που έχει επικεφαλίσει τον καθηγητή Κάπρο του Πολυτεχνείου, μια εταιρεία που λέγεται Ε3 Modeling, η οποία έχει πολλά εξειδικευμένα στελέχη, η οποία όμως διακατέχεται από ιδεοληψίες υλοποίησης της πράσινης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά που τραβάμε αυτές τις μέρες είναι αποτέλεσμα αυτής της πράσινης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έρθω σε αυτά που τραβάμε. Θέλω να δούμε μερικά ζητήματα. Μου στέλνει εδώ ένας ακροατής το εξής. Καλημέρα και συγχαρητήρια στον κύριο Κολοβό, ιδίως για την αναφορά του στο υδροηλεκτρικό έργο της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων στον Αχελό. Είναι κατά 97% έτοιμο από το 2001 και δεν δουλεύει. Ούτε τώρα που είναι πολύ ακριβή η ηλεκτρική ενέργεια και ίσως θα ήταν το σωστό timing. Θέλω όμως, λέει, να θίξω ένα άλλο θέμα, επειδή άκουσα ότι είχε σχέση με τη ΔΕΗ. Τέως επικεφαλής ήταν σε τμήμα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ είναι επικερδές για τη ΔΕΗ και θα μπορούσε να αποσβέσει το κόστος του, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σκουριάζει και απαξιώνεται. Το χειρότερο όμως, επικρέμεται ανά πάσα στιγμή ο τρομερός κίνδυνος της απότομης ανεξέλεγκτης έμφραξης της σύραγγας εκτροπής σε μια πλημμύρα και όχι και αλίμονο μετά στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ανάντι, άνω δηλαδή, και κατάντι κάτω του φράγματος. Ακόμη χειρότερο είναι το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το φράγμα, ακούτε, λόγω διάβρωσης προσωρινής σύραγγας εκτροπής,
η οποία έχει περιορισμένο χρόνο ζωής όσο διαρκεί η κατασκευή του έργου. Ήδη έχει φαγωθεί το μπετόν στη βάση της και έχουν βγει τα σίδερα οπλισμού στον αέρα και εξέχουν σπασμένο, οπότε η διάβρωση θα συνεχίσει εκθετικά. Γιατί η πλημμύρα που θα γίνει αργά ή γρήγορα δεν θα μας ειδοποιήσει. Το έργο αυτό, σας τονίζω, δεν έχει καμία σχέση με την εκτροπή του Αχελό. Είναι καθαρά υδροηλεκτρικό έργο. Φυσικά είναι και αντιπλημμυρικό και αρδευτικό. Πολύ μακριά από το άλλο, στο φράγμα της Οικιάς, από το οποίο υποτίθεται ότι θα γίνει μερική εκτροπή λίγων κυβικών μέτρων νερού στη Θεσσαλία. Εδώ υπάρχει κι άλλος κίνδυνος, μας λέει ο ακροατής. Ο ακροατής σας θα γνωρίζει αυτά πολύ καλύτερα από μένα. Είναι πολύ ακριβή αυτά που σας είπε. Δεν τα είπε μόνο ο ακροατής σας. Τα έχουν πει και πολύ αρμόδιοι μέσα από την γνώστες των υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ. Συνεπώς ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός. Και θυμίζω ότι αυτά είναι λεφτά πληρωμένα. Το έχουμε ήδη πληρώσει οι καταναλωτές σε αυτό το έργο. Του ελληνικού λαού λεφτά πληρωμένα εννοείται, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Των Ελλήνων. Οι Έλληνες τα έχουν πληρώσει. Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει τα νερά που έχει η Σκανδιναβία ή τα νερά που έχει η Ιβηρική. Εμείς έχουμε εγκατεστημένη ισχύ σε υδροηλεκτρικά λίγο πάνω από τα 3 γιγαβάτ. Και αν κάνουμε και έργα αντιπλησιοταμίευσης, μπορούμε να προσθέσουμε άλλα 2 γιγαβάτ, το είχε πει μια μελέτη του Πολυτεχνείου το 2013. Αυτά τα 3 γιγαβάτ μας δίνουν το 10% των αναγκών στις καλές χρονιές που υπάρχει, χιονίζει στην Πίνδο ουσιαστικά, και έχουμε αρκετό νερό στα υδροηλεκτρικά, μαζεύεται νερό στα υδροηλεκτρικά. Αν προσθέσουμε και άλλα 2 γιγαβάτ, πόσο ακόμα θα πάρουμε? Θα πάρουμε άλλο 10%, 15%. Δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Βεβαίως, αν το κάνουμε αυτά, θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε την άστατη ενέργεια των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών. Και θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια των φωτοβολταϊκών, τα οποία είναι απείρως πιο αξιόπιστα από τα αιωλικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να μην περιμένουμε από τα υδροηλεκτρικά να μας λύσουν το πρόβλημα. Κύριε Κολοβέ, το πρόβλημά μας είναι χρειαζόμαστε θερμικές μονάδες. Σαφές αυτό που λέτε. Θέλω τις να πάμε. Θερμικές μονάδες, με συγχωρείτε λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Τις είχαμε όλα τα χρόνια με τον λιγνίτη. Και από την ώρα που δεν θέλουμε τον λιγνίτη για τον Α ή Β λόγο και θέλουμε σόνι και καλά μονάδες φυσικού αερίου, θα έπρεπε να έχουμε βγάλει το δικό μας φυσικό αέριο που υπάρχει νότια της Κρήτης. Είστε σαφείς. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας ως εξής. Μία απορία πολλών ακροατών. Καλά λέει, κύριε Κολοβέ, εσάς και άλλους που τα αντιλαμβάνεστε και έχετε μια άποψη και είστε από τα μέσα, δεν σας παίρνουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις? Ρε παιδιά, μήπως δεν τα κάνουμε καλά? Μήπως δεν τα έχουμε δει? Σας έχουν ενοχλήσει ποτέ? Όλους εσάς, ξέρετε. Σας το εξήγησα νωρίτερα τι είπε ο κύριος Κίρτσος. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Μάλιστα. Και τώρα, η κύρια δύναμη της οικονομίας δεν είναι το κεφάλαιο που έλεγε ο Μάρξ. Είναι το πολιτικό χρήμα. Θέλω να πάμε σε διακοπή, σαφές αυτό που είπατε, με αυτό που λέει ο φίλος μας ο Βασίλης, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε για την αντιλησιοαποταμίευση. Ποντάρουν, λέει, οι εταιρείες ανεμογεννητριών που θέλουν να κάνουν φράγματα σε αυτό, σε καμένα, για να αποθηκεύουν ενέργεια. Το νερό όμως μετά δεν θα είναι πόσιμο και αυτό δεν το λένε. Θέλουν να πάρουν, δηλαδή, ουσιαστικά έτοιμα υδροηλεκτρικά. Και γι' αυτό θέλαν το δίκτυο των εξωτερικών υδροδοτικών συστημάτων, όπως είχε γραφτεί στο παρελθόν. Λόγω των φωτιών τα νερά φεύγουν απευθείας στη θάλασσα. Δεν συγκρατούνται και γι' αυτό θέλουν παντού τσιμέντο στα βουνά για αποθήκευση ενέργειας ΑΠΕ. Συμφωνεί, λέει ο κύριος Κολοβός. Κοιτάξτε, τα αντιλησιοταμιευτικά έργα θα είναι έργα πολλαπλού σκοπού, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ίδρυυση και για άρδευση. Μην ξεχνάτε ότι η Αθήνα πίνει νερό από τον Μόρνο και από τον Εύηνο. Και από την Ηλίκη, που είναι ανοιχτές δεξαμενές, ανοιχτές πηγές προμήθειας νερού, και μετά το νερό πηγαίνει σε δηληστήρια και απολιμένεται, καθαρίζεται κτλ. Και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Δηληστήριο έχει το φράγμα του Αποσελέμη. Ναι. Συνεπώς, δεν είναι το πρόβλημα στο αν είναι το νερό καθαρό μετά από φωτιές ή οποτιδήποτε. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα έργα, τα υδροηλεκτρικά, είναι ακριβά ως έργα ενέργειας. Κανένας δεν έχει τα κεφάλαια και δεν θέλει να βάλει κεφάλαια σε υδροηλεκτρικά έργα.
περιλαμβανομένης πλέον και της ΔΕΗ. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όλοι ψάχνουν κοινοτική ενίσχυση και κρατικά λεφτά για να κάνουν ιδιωτικά έργα. Μάλιστα. Όπως το Αμάρι. Θέλω να πάω. Κρατικοδίαιτη ανάπτυξη. Μάλιστα. Θέλω να πάω σε μία διακοπή. Θα επιστρέψω τώρα για τη μεγάλη ιστορία. Να μας πείτε και για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα ότι πολλοί κόσμος, ότι για, μόνο για να τη δεις στον υπολογισμό, καταλαβαίνεις ότι ορίζουν την πάνω τιμή, ποτέ τη μέση τιμή, ουδέποτε την κάτω τιμή. Αλλά εδώ εσείς λέτε κι άλλα. Βομβαρδίζομαι εδώ από mail, από κόσμο, και όχι μόνο από τα νοικοκυριά, και από τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μεσαίες, μεγάλες, μου λένε ότι εμείς κανονικά πρέπει να κατεβάσουμε διακόπτη, δεν παλεύεται άλλο αυτή η ιστορία. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής. Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής που ο κόσμος έχει μάθει να την ακούει, να τη βλέπει, δεν μπορεί να καταλάβει τον τύπο υπολογισμού και το τι παίζεται, μπορεί να καταργηθεί. Μπορεί να καταργηθεί με πολιτική απόφαση. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Καθαρά. Διότι όλος ο σχεδιασμός της αγοράς έχει προκύψει από πολιτική απόφαση. Στο σχέδιο αναπροσαρμογής της δημόσιας διαβούλευσης που σας ανέφερα στο, πριν το διάλειμμα, αναφέρεται συγκεκριμένα, θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω και στα ελληνικά, «Day ahead energy markets are designed to work as competitive markets». Οι αγορές ενέργειας της επόμενης μέρας είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές αγορές. Θα σταθώ στο «είναι σχεδιασμένες» και θα ρωτήσω ποιος τις σχεδίασε, πώς τις σχεδίασε και γιατί τις σχεδίασε. Αυτά όλα είναι πολιτικές και με πολιτικές αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν προηγούμενες πολιτικές αποφάσεις. Το 2006 η τότε κυβέρνηση έδωσε κάποιες εξωφρενικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και έτρεξαν το πολιτικό σύστημα κυρίως, έτρεξε να βάλει φωτοβολταϊκά με τις εξωφρενικές τιμές. Το 2014 πάλι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε και βλέποντας τον εκτροχιασμό της αγοράς που προκαλούσαν οι πανάκριβες τιμές των φωτοβολταϊκών, ήρθε και έκοψε τις τιμές των φωτοβολταϊκών με το λεγόμενο New Deal των φωτοβολταϊκών. Και τότε 55 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνασπίστηκαν ενάντια στην κυβέρνηση Σαμαρά και τον τότε υφυπουργό δεν τον ξαναείδαμε στο πολιτικό στερέωμα της χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το 2016 ήρθε μια άλλη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι το χρηματιστήριο της ενέργειας θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό και να πέσουν οι τιμές. Και ήρθε και η επόμενη κυβέρνηση και το συνέχισε αυτό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί την ίδια πολιτική της πράσινης ανάπτυξης. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε ευθέως, αυτό που βλέπει ο κόσμος που είναι τριγωνομετρία και άλγεβρα μαζί, ως τύπος, ποιος τον έχει βγάλει, αν ξέρετε, και κυρίως δεν γνωρίζει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Ο καταναλωτής, ο απλός, ο αδαής όπως εγώ μπορεί να καταλάβει. Σημασία έχει αυτό που είπατε νωρίτερα. Ότι οι επιχειρήσεις λένε ότι θα κατεβάσουν τους διακόπτες διότι αυτή η κατάσταση δεν αντέχεται. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτή η κατάσταση δεν αντέχεται διότι οι λογαριασμοί τορπιλίζουν πλέον ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Όποια επιχείρηση δεν βρίσκει στην Ελλάδα φθηνή ενέργεια, εάν μπορεί θα σηκωθεί να φύγει, να πάει εκεί που θα βρει φθηνή ενέργεια. Και ξέρετε στη γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια που υπάρχει φθηνή ενέργεια. Στην Τουρκία υπάρχει φθηνή ενέργεια. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτός ο τύπος υπολογισμού στη ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί για μένα που είμαι αδαής να είναι η αγχώνη μου. Δηλαδή να σας το πω λαϊκά, μπορεί να με κλέβουν και να μην το παίρνω χαμπάρι. Να εσχροκερδούν και να μην το παίρνω χαμπάρι. Ότι εσχροκερδούν με χίλιους άλλους τρόπους. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς και ούτε κάθομαι να επιλύσω το ολοκλήρωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής μπήκε στη ΔΕΗ που έχει το 64% της λιανικής, μπήκε τον Αύγουστο του 2021. Το 64% της λιανικής έχει η ΔΕΗ και μπήκε τον Αύγουστο του 2021, ναι. Ναι, μπήκε τον Αύγουστο του 2021. Ήδη τον Οκτώβριο του 2021 η κυβέρνηση ξεκίνησε τις επιδοτήσεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Το Νοέμβριο του 2021 η ΔΕΗ έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μειώθηκε το ποσοστό του δημοσίου και είναι ένα ερώτημα ποιοι ακριβώς έχουν αγοράσει εκεί πέρα και έχουν τοποθετηθεί στη ΔΕΗ με τη μείωση του ποσοστού του δημοσίου και ποιοι κρύβονται πίσω από funds
και επενδυτικές εταιρείες. Και από τότε με τις επιδοτήσεις υπάρχει μια συγκεκριμένη μεταφορά πόρων όλο και μεγαλύτερη από τους πολλούς προς τους λίγους, διότι οι επιδοτήσεις είναι δικά μας λεφτά τα οποία πηγαίνουν στους παρόχους, οι οποίοι δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο να μειώσουν τις προσφορές στο χρηματιστήριο ενέργειας. Άρα επιδοτείτε εμένα, να το πω σχηματικά, για να πληρώσω εγώ να το πάρει η εταιρεία, οπότε γιατί να το ρίξει, λέτε. Μα δεν επιδοτεί εσάς, εσείς δεν τα βλέπετε πολλά αυτά. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αυτά τα λεφτά πηγαίνουν από την κυβέρνηση απευθείας στους παρόχους. Και τώρα ετοιμάζουν να βάλουν, υποτίθεται, ένα πλαφόν στις τιμές που φτάνουν στους καταναλωτές. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα θα πληρώνουν τους παρόχους. Πάλι είναι μια αδιαφανής κατάσταση που λεφτά από τους πολλούς θα καταλήγουν στους λίγους. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Και επιτέλους οι ειδικοί βγαίνουν και μιλάνε ανοιχτά. Θέλω να το ρωτήσω. Η προσέγγιση πλαφών στη Χοντρική, πλαφών στη Λιανική, πλαφών και στα δύο, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής. Ποια είναι η σωστή προσέγγιση? Σωστή προσέγγιση είναι η κατάργηση της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης στις έκτακτες καταστάσεις που ζούμε τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή έχει ανατραπεί πλήρως η ενεργειακή πολιτική. Έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση που το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας ήταν πλήρως εξαρτημένο από το φυσικό αέριο και θέλουμε να εξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή είναι μια κατάσταση που οδηγεί νομοτελειακά σε διακοπές ρεύματος. Άρα λοιπόν η σωστή λύση είναι πρώτα απ' όλα επιτάχυνση των ερευνών στην νότια της Κρήτης, να αρχίσουν επιτέλους οι γεωτρήσεις για να βγει το αέριο, να έχουμε δικό μας αέριο. Θα πρέπει να ανοίξουν οι κλειστές λιγνητικές μονάδες και τα κλειστά λιγνητορυχεία, διότι έχουμε κλειστά λιγνητορυχεία, τα έκλεισε η παρούσα κυβέρνηση και μάλιστα το ορυχείο του Αμιντέου το έκλεισε προκειμένου να βάλει η γερμανική εταιρεία RWE φωτοβολταϊκά στις εκτάσεις του ορυχείου. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να ανατραπεί ριζικά. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, ούτε πλαφών ούτε τίποτα. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Σωστά είπε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Αλλά να σημειώσω εγώ, λέει, ότι χωρίς να μπορεί να συμμετάσχει το κράτος που ήταν ο βασικός μέτοχος σε αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του 2190 περί ανωνύμων εταιριών. Και εδώ μιλάμε για ιστορία 800 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλος φίλος, ο Φώτης. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Κολοβό, και θέλω να το ρωτήσετε το εξής. Οι ιδιωτικοί πάροχοι που είχαν προγράμματα που έδιναν δώρο, δεν χρέωναν δηλαδή ρήτρα στον πελάτη για τους πρώτους 6 μήνες, γιατί τα κατάργησαν τον Οκτώβριο που δεν είχε υπάρξει θέμα με τη ρήτρα στους λογαριασμούς που έπαιρνε ο κόσμος? Αυτό δεν δείχνει από μόνο του, κύριε Κολοβέ, ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, εκτός αν έχουν και μάντι κάλχα στις διοικήσεις τους? Επίσης, πώς γίνεται με την ίδια στιγμή που οι άλλοι καταργούν τα προγράμματα με δώρο ρήτρα για 6 μήνες να βάζουν νέα προγράμματα χωρίς ρήτρα αλλά με τιμή κιλοβατόρας στα 25 με 30 λεπτά και τα Golden Villas της ΔΕΗ να δίνουν προγράμματα μέχρι το 12/21 με σταθερή τιμή χωρίς ρήτρα στα 10 λεπτά την κιλοβατόρα? Πώς γίνεται αυτό όταν και η ΔΕΗ δεν είναι απλά ένας ακόμη προμηθευτής πλέον όπως οι υπόλοιποι, και άρα αν ισχύει η θεωρία ύπαρξης ρήτρας η ΔΕΗ μπαίνει μέσα πολλά εκατομμύρια όταν δίνει σταθερή τιμή στο 1 τρίτο από τους άλλους? Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι εντάσσονται σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας είναι μέρος του προβλήματος, ενώ θα έπρεπε να είναι μέρος της λύσης. Έβγαλε μια ανακοίνωση προχθές που λέει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής υπάρχει στα τιμολόγια των ιδιωτών από το 2013 και είναι μια αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των προμηθευτών. Ναι, ναι. Και δεν εμπλέκεται η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Η ανακοίνωση αυτή ουσιαστικά σημαίνει ότι οι πάροχοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το άλοθη των επιχειρηματικών κινήσεων και η ρυθμιστική αρχή απλώς θα παρακολουθεί και θα ανύπτει τα χείρα της ως άλλος Πόντιος Πιλάτος. Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απλώς ότι έχουμε μια αγορά η οποία είναι εντελώς ολιγοπωλιακή. Υπάρχουν ελάχιστοι πάροχοι οι οποίοι έχουν δικιά τους παραγωγή ενέργειας. Οι περισσότεροι πάροχοι είναι μεσάζοντες, αγοράζουν ενέργεια από το χρηματιστήριο και την πουλάνε στους καταναλωτές χωρίς να έχουν δικιά τους παραγωγή, και όπως είναι γνωστό, όπου υπάρχουν μεσάζοντες προστίθενται στο κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Δεν πρόκειται ποτέ να κατεβεί μια τιμή όταν υπάρχουν μεσάζοντες.
υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους από αυτούς τους μεσάζοντες που δεν είναι παραγωγοί αλλά μόνο πάροχοι, θέλω να πω, υπάρχουν και φαινόμενα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν? Ναι, η τωρινή κατάσταση έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αυτές τις εταιρείες, και η πρώτη εταιρεία που βγήκε προχθές να πει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ήταν η Volterra, η γνωστή, η οποία βγήκε για πούλημα. Αυτά είναι καταστάσεις που τις ζήσαμε στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Όταν απελευθερώθηκε η αγορά των τηλεπικοινωνιών, θα θυμάστε ότι είχαμε πάρα πολλούς παρόχους, οι οποίοι χτυπούσαν τα τηλέφωνα στα σπίτια οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, προκειμένου να πουλήσουν συνδέσεις τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, όχι μόνο κινητής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε και με την ενέργεια. Όπως τότε εξαφανίστηκαν οι πάροχοι των τηλεπικοινωνιών, έτσι και τώρα θα εξαφανιστούν οι πάροχοι της ενέργειας. Είναι θέμα συγκέντρωσης της ισχύως σε χέρια ελάχιστων εταιριών. Κύριε Κολοβέ, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι εξόχως πολιτικό θέμα και πολιτική λύση, ή μπορεί και τεχνικά να επιλυθεί, διότι ο Κοσμάκης αυτή τη στιγμή υποφέρει? Η κυρία Φωκιανού είπε προχθές το 1984 ότι μπορεί να φτάσουμε και 2,5 εκατομμύρια Έλληνες να μην έχουν ρεύμα. Αυτά μοιάζουν για κάποιους υπερβολικά, αλλά εμείς τα ζούμε στο πετσί μας στην καθημερινότητα. Είναι μόνο πολιτικό, ή και τεχνικά τώρα θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις? Και ποιες οι επιδοτήσεις που ακούμε, το πλαφόν μέχρι 100 ευρώ στην κατανάλωση κτλ., αυτά δεν είναι μέτρα που μπορούν να πάρθουν? Είναι καθαρά πολιτικό. Τα τεχνικά μέτρα αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν αν δεν λυθεί το πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να δουλέψει ο Λιγνίτης επειδή επιβαρύνεται με το χρηματιστήριο του εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μετά από μια βραχία πτώση της τιμής μέχρι τα 57 ευρώ, έχει ξανανεβεί το κόστος του δικαιώματος εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα στα 85 περίπου ευρώ ο τόνος. Και μάλιστα είχα κάπου δει το πρόσφατα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε να αυξηθεί κι άλλο η τιμή του δικαιώματος εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Αύξηση της τιμής του δικαιώματος εκπομπής σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Διότι σας είπα και νωρίτερα ότι επειδή δεν υπάρχει φυσικό αέριο και επειδή υπάρχει πολιτική της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, υπάρχει τρομερή αύξηση της ζήτησης σε κάρβουνο. Και αφού υπάρχει τρομερή αύξηση της ζήτησης σε κάρβουνο, υπάρχει και αύξηση της ζήτησης για δικαιώματα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική κατάσταση, την έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς άλλος, και αν δεν αλλάξει η πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καταναλωτές είμαστε καταδικασμένοι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είχαν φτιάξει και ένα πρόγραμμα διακοψιμότητας, το έλεγαν, όπου θα πλήρωναν κάποιες εταιρείες για να κόψουν το ρεύμα τις ώρες αιχμής. Και βεβαίως ξέρετε ποιος πληρώνει. Όταν κάποιος παίρνει λεφτά, κάποιος άλλος τα δίνει. Τα δίνουμε οι καταναλωτές για την υπηρεσία της διακοψιμότητας. Όμως ακόμα και αυτή η υπηρεσία της διακοψιμότητας δεν θα είναι αρκετή φέτος το καλοκαίρι σε περίπτωση που θα διακοπεί η ροή του ρωσικού αερίου. Τι να πω εγώ τώρα. Λέει εδώ φίλος ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Ζω στη Δυτική Μακεδονία και θέλω να το ρωτήσω τίμια. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι άλλαζε η πολιτική και λέγανε ότι ανοίγουμε όλους τους λιγνίτες, μπορούν να λειτουργήσουν σε 10 μέρες από τώρα, όταν έχουν απαρφανιστεί και σε προσωπικό και σε υποδομές? Κοιτάξτε, είναι μια έκτακτη. Ο ακροατής σας έχει απόλυτο δίκιο, διότι προκειμένου να γίνει η απολιγνητοποίηση, η κυβέρνηση φρόντισε να κλείσει, και οι ΔΕΗ φρόντισαν να κλείσουν δύο ορυχεία, το ορυχείο του Αμιντέου και το ορυχείο της Καρδιάς. Φρόντισαν να προωθήσουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου και έμειναν και χωρίς εξειδικευμένους χειριστές των μεγάλων εξκαφέων με καδοτροχό, που είναι τα εξειδικευμένα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την εξόρυξη του λιγνίτη, και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα μηχανήματα πρόσφατα θέλησε η ΔΕΗ να τα δουλέψει και έβγαλε προκήρυξη για να προσλάβει χειριστές με 8 μήνες συμβάσεις. Με 8 μήνες συμβάσεις, με συγχωρείτε, αλλά θα καταλήξουν να σκοτώσουν κόσμο. Είναι τραγικά αυτά που έχουν κάνει.
Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει στον κύριο Κολοβό. Η γεωθερμία θα μπορούσε να είναι ένα συμπληρωματικό μέσο? Η γεωθερμία θα μπορούσε να είναι, γιατί έχουμε το υφιστιακό τόξο στην Ελλάδα που θα μπορούσε να μας δώσει κάτι, αλλά να μην ελπίζεται για μεγάλες ποσότητες από τη γεωθερμία. Δεν έχουμε, δεν μπορεί η γεωθερμία να μας δώσει μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Άρα είναι κατακλείδι, κύριε Κολοβέ, και θα τα ξαναπούμε, και θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα για την έκταση της συζήτησης και κυρίως γιατί απαντάτε στους ακροατές. Εάν δεν επιληθεί με τεχνικό και πολιτικό τρόπο η ιστορία της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι να φτάσουμε στην περιπόθητη απεξάρτηση μετά από κάποια χρόνια, μου λέτε ότι πρακτικά οι πολίτες πρέπει να έχουν καθαρό και να ετοιμάζουν το καλοκαίρι για διακοπές. Και σε σχέση με την ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας, του ρεύματος, αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, τι πρέπει να έχουμε κατά νου? Διότι ακούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζεται ένα νέο σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βγαίνει? Αυτά τα λεγόμενα σχέδια στήριξης καταρχήν είναι δικά μας λεφτά, τα οποία θα πληρώσουμε σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχει, η κυβέρνηση δεν βρήκε κάπου το θησαυρό του Αλή Πασά, το έχω πει και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν μαγικά λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα που λέει η κυβέρνηση. Προκειμένου να πείσει ότι η αντιπολίτευση δεν ξέρει τι της γίνεται, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει τι της γίνεται, διότι απλά βαθαίνει το δημόσιο χρέος προκειμένου να διοχετεύσει χρήματα σε συγκεκριμένα κανάλια. Και σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι όλη την τρέχουσα δεκαετία, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, όλη την τρέχουσα δεκαετία θα πάμε με υψηλές τιμές ενέργειας. Και αυτό ήταν εξ αρχής σχεδιασμένο, ήταν δημοσιευμένο στον οδικό χάρτη ενέργειας για το 2050 που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο του 2012 και σε εκείνη τη διαβούλευση είχα συμμετάσχει. Εκείνη λοιπόν, εκεί ο οδικός χάρτης μέχρι το 2050 είχε ένα διάγραμμα εξέλιξης τιμολογίων που έλεγε ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρισμού, της ηλεκτροπαραγωγής θα ακριβαίνουν μέχρι το 2030 και τα τιμολόγια των δικτύων θα ακριβαίνουν μέχρι το 2042, και από το 2012 τέτοιο διάγραμμα δεν έχουμε ξαναδεί, παρά τα διάφορα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που έχουν καταρτήσει οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν υποκρισία του πολιτικού συστήματος να έρχεται και να λέει τώρα ότι πρόκειται για έκτακτες καταστάσεις. Δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση. Μάλιστα. Το 12 λοιπόν το περιμένω. Είναι μια κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι που διαλύει τις κοινωνίες, διαλύει τις οικονομίες, και σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο μεγάλος χαμένος, και τα πιο αδύναμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα, η χρεοκοπημένη, να μην το ξεχνάμε, Ελλάδα, θα είναι από αυτούς που θα υποφέρουν πολύ περισσότερο. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ο φίλος μου Αντρέας λέει: πείτε στον κύριο Κολοβό, μια χαρά τα είπε, αλλά να το ξεχάσει ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, διότι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιομηχάνων είπε την περασμένη εβδομάδα ότι μέσα σε ένα μήνα έχουν από τα υπερκέρδη οι προμηθευτές 240 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια την ημέρα. Υπάρχουν λεφτόδεντρα, λέει. Για αυτούς όμως που μπορούν να τα βγάζουν. Οι υπόλοιποι στον πάγκο. Σας είπα νωρίτερα ότι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας είναι το πολιτικό χρήμα. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.